να μας πει λοιπόν για την ακρίβεια. Και ταυτόχρονα να σας πω το εξής. Το ΚΚΕ σταθερά ζητάει να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί και για τους εργάτες γης και για όλους. Για να το πάω στο ελαιόλαδο, γιατί είχαμε και μια σύνδεση τις προάλλες με την εκλογική περιφέρεια που είναι αγροτική. Το αγοράζω λοιπόν εγώ στην Αθήνα το ελαιόλαδο 13 ευρώ το εξαιρετικά παρθένο λίτρο. Όμως ο εργάτης στην ίδια οργή πρόπερση έπαιρνε 30 ευρώ με ορκάματο, φέτος παίρνει 70 από ό,τι μας είπαν. Ο παραγωγός πρόπερση έπαιρνε 3 ευρώ το λίτρο, φέτος παίρνει 9 ευρώ το λίτρο. Μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο, και εγώ να αγοράζω φθηνότερα και εκείνος να πληρώνεται ακριβότερα. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει πέρα από όλα τα άλλα στη τιμή του ελαιολάδου, μέσα σε άλλα και για τους κυρίως τους παραγωγούς, είναι η εκτείναξη του κόστους παραγωγής που δεν αλλάζει, αν θέλετε, δεν είναι διαφορετική από τις αιτίες της ακρίβειας που βιώνει όλη η λαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό εξάλλου και τα συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών, οι συλλόγοι τους κλπ. Διεκδικούν μείωση στο κόστος παραγωγής για να μπορέσουν πραγματικά να μην εκτινάσονται σε όλα τα βασικά προϊόντα διατροφής το κόστος, η τιμή που αυτό θα μετακυλίεται και στην λαϊκή οικογένεια. Εμείς και βέβαια και άλλα μέτρα στήριξης στην περίπτωση των καταστροφών από την ακαρπία κλπ. Τα οποία δεν δίνονται λόγω και του κανονισμού του ΕΛΓΑ κλπ. Εγώ αναρωτιέμαι, επειδή άκουσα πριν για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Τον κύριο Βιεννάκη λέτε που τα... Όχι, και τον κύριο Γκουλέκα που είπε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας εντάσσεται και η νέα φοροεπιδρομή των επαγγελματιών. Γιατί την ώρα που η κυβέρνηση συστηματικά αρνείται να εφαρμόσει τα πραγματικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, που θα ήταν για παράδειγμα η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα είδη διατροφής, για να μην γίνεται είδος πολυτελείας το ελαιόλαδο, η φέτα, το γάλα, τα μηδέν, τα είδη, λέτε να πάει, όχι να μειωθεί, να πάει να μηδέν. Καταργηθεί. Να καταργηθεί η έμεση φόρη στα καύσιμα και στην ενέργεια που περνάνε ηλεκτροσόκ οι οικογένειες. Επιλέγει στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής για ακόμα μια φορά να χτυπήσει τα ίδια υποζύγια, αυτούς που μέχρι τώρα πλήρωναν το μάρμαρο και θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Και αυτό το δείχνουν τα στοιχεία, το ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα χρέη σε εφορίας, που είναι αντιμέτωποι με τους πληστηριασμούς, που είναι πραγματικά που βάζουν λουκέτο. Αν θέλετε, την τελευταία δεκαετία έχουν μειωθεί κατά 20% οι επαγγελματίες χωρίς προσωπικό, δηλαδή οδηγούνται στο κλείσιμο. Ναι, κύριε Κομνάκαρε, λέτε μηδέν ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα ή σε όλα τα προϊόντα? Στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, βασικά προϊόντα λαϊκής διατροφής κλπ. Ναι. Γιατί... Το λέω γιατί εδώ σημαίνει ότι θα υπάρξει και μία απώλεια από το ΦΠΑ στα ταμεία του κράτους. Θα μου πείτε, αυτό δεν με νοιάζει, ωστόσο αυτό το έλλειμμα θα πρέπει από κάπου και διαφορετικά να το διαχειριστεί κάπως, να το βρει. Να υπάρξει... Ένα από τα επιχειρήματα που ακούω από την πλευρά της κυβέρνησης. Το οποίο υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα και στους επαγγελματίες κλπ. Που κινητοποιούνται και σήμερα, να υπάρξει κλιμακωτή φορολόγηση και να πάει μέχρι και 45% στο μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί την ώρα που λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να καταργηθεί ο ΦΠΑ είδη διατροφής, υπάρχει όμως η δυνατότητα να απολαμβάνουν με συνταγματική κατοχήρωση και με συνευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ όμως προηγούμενα και του ΠΑΣΟΚ, να απολαμβάνουν φορασιλία οι εφοπλιστές με συνταγματική κατοχήρωση, να έχουν αναβαλώμενο φόρο οι τράπεζες εδώ και μια δωδεκαετία αν δεν κάνω λάθος, να έχουν εθελοντική φορολόγηση. Μάλιστα. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο, η δωδεκαετή φοροελάφρυνση οι επενδυτές κλπ. Άρα εδώ μιλάμε για μια φορολογική πολιτική με ταξικό πρόσημο, που την ώρα που λέτε δεν υπάρχει δυνατότητα να ελαφρυνθούν τα λαϊκά στρώματα, δεν ξέρω αν εσείς φορολογήσετε εθελοντικά ή αναβαλώμενα. Αυτή τη στιγμή πραγματικά, αντί για να μαλώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία για το τι υπόθηκε με το τι είπε ο κύριος Κασελάκης κλπ, αυτό πραγματικά θα έπρεπε σήμερα να καταγγέλλεται. Είναι η απαράδεκτη, άθλια κυβερνητική απόφαση, με κυβερνητική απόφαση να πω έτσι, να συλληφθεί ένας Παλαιστίνιος διαδηλωτής, διότι ανέμισε τη σημαία της Παλαιστίνης και την ελληνική σημαία, δηλαδή το σύμβολο της αλληλεγγύης των δύο λαών, την ώρα που πραγματικά αυτός ο λαός κατακρεουργείται, αποδεικνύεται ο φόβος της κυβέρνησης απέναντι σε έναν λαό που αρνείται να συμπορευθεί, αν θέλετε, με το κατοχικό κράτος
που δολοφονεί, που προχωράει σε μια γενοκτονία και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο το ότι επιλέγεται να αξιοποιηθεί μια τέτοια νομοθεσία για να τρομοκρατηθούν οι χιλιάδες λαού που όχι μόνο στη χώρα μας, ακόμα και στο ίδιο το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες και διαδηλώσεις και προσπαθούν να ποινικοποιηθούν οι αγώνες και ξέρετε αυτό το ότι αποσιωπούνται αυτές οι τεράστιες κινητοποίησεις, αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και συζητάμε για χίλια δυο άλλα εκτός από αυτό, είναι πραγματικά ένδειξη της αγωνίας της κυβέρνησης να περάσει τη γραμμή των συμμάχων της και να παρουσιάσει τελικά ως έγκλημα ένα λαό που αντιστέκεται την ώρα που εκτός από τα 70 χρόνια που βιώνει την κατοχή και τους επικισμούς, σήμερα πραγματικά γίνονται οι πιο μεγάλες ακρότητες να δολοφονούνται 4.000 παιδιά μέσα σε ένα... Και τους τρεις.